Από ότι και μετά τη συζήτηση και με τον κύριο Γιουγκέρ, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το μεγάλο ζήτημα είναι στις συντάξεις και, στα εργασιακά. Έτσι. Και βλέπουμε και ότι εκεί η κυβέρνηση, ότι ο κύριος Τσίπρας, στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης που γίνεται, έθεσε κάποια θέματα στη συζήτηση επάνω, μεταξύ των οποίων και το θέμα σε διαφορετική βάση των εργασιακών, όπως και της και των συντάξεων, σε διαφορετική βάση. Δηλαδή στη βάση του ότι τη βέλτιστη εκδοχή στην Ευρώπη ή στη βάση των καλύτερων συνθήκων για να μην οι τελευταίες συντάξεις, για να μην φτάσουν στο πιο βάθος σημείο. Αυτό θεωρείτε ότι θα κρατηθεί στη διαπραγμάτευση? Δεν μπορεί να μην κρατηθεί. Κοιτάξτε, από την αρχή έχουμε πει ότι εμείς είμαστε πολύ πρόθυμοι να δουλέψουμε για μια λύση. Αλλά αυτή η λύση πρέπει να είναι σύμφωνη με την εντολή που έχουμε πάρει. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Δεν μπορεί να υλοποιήσει οποιαδήποτε πολιτική. Υπάρχουν κάποια όρια. Και για μας, ειδικά το θέμα των εργασιακών, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ κομβικό. Χθες είχαμε ένα σημαντικό εργατικό ατύχημα. Και σήμερα ακόμα 6 άνθρωποι είναι στην εντατική. Δεν μπορεί να προχωρήσουμε με ένα μοντέλο που στην αγορά εργασίας γίνεται ζούγκλα. Αυτό δεν είναι συνθήκες ανάπτυξης. Mm-hmm. Αυτές είναι συνθήκες υπερεκμετάλλευσης. Άρα το ελάχιστο είναι η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να διαπραγματευτούν τη θέση τους. Αυτό είναι ελάχιστο, δεν είναι κάποιο όριο μεγάλο. Και συζητάμε με χώρες που οι συλλογικές συμβάσεις είναι δεδομένες. Είναι μια ιστορία χρόνων, μια κατάκτηση χρόνων. Αντίστοιχα, αυτό είναι πάνω στο τραπέζι. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε πίσω από αυτό. Όχι, ναι. Ζητάνε την αλλαγή. Γιατί το λέτε? Ζητάμε εμείς την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Άρα εσείς λέτε ότι αυτό το πράγμα. Ότι εμάς το νομοσχέδιο που έχει μπει στο δημόσιο διάλογο πρέπει να έρθει και να ψηφιστεί. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί να συνεχίσουμε να πληρώνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι το βάρος. Και άρα δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να κάνει περικοπές στις συντάξεις. Οι συντάξεις έχουν περικοπεί πάρα πολύ, το γνωρίζετε κι εσείς και οι ακροατές, οι τηλεθεατές που μας βλέπουν. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε λοιπόν σε μια πορεία που το βάρος της κρίσης θα το σηκώνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Η κυβέρνηση από το ξεκίνημά της. Ο Μητρόπουλος νωρίτερα, συγγνώμη, δεν ξέρω αν το είδατε, αν προλάβατε, ήσασταν στον δρόμο, είπε ότι η συμφωνία δεν μπορεί να κλείσει γιατί οι δανειστές θέλουν μειώσεις στις συντάξεις. Και ο κύριος Ζωμανιάς μας είπε ότι η κυβέρνηση πια έχει βάλει στο τραπέζι και τα όρια ηλικίας. Θα σας πω καθαρά. Οι δανειστές, ειδικά όσο πλησιάζουμε σε κρίσιμες μέρες, προσπαθούν να κερδίσουν όσα παραπάνω μπορούν. Και γι' αυτό βάζουν στο τραπέζι ξανά και ξανά πολλά θέματα που είχαν βγει και την προηγούμενη περίοδο εκτός. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση. Ενώ επεξεργαζόμαστε προτάσεις. Φτάσαμε στη συμφωνία της 20 Φλεβάρη, γιατί έγιναν σεβαστές δύο αρχές. Ότι εμείς θα δουλέψουμε για τη λύση, θα κάνουμε υποχωρήσεις, σεβόμενοι τους κανόνες, ακόμα και αν διαφωνούμε, αλλά και η άλλη πλευρά πρέπει να σεβαστεί ότι αυτή η κυβέρνηση έχει βγει με μια συγκεκριμένη εντολή. Η εντολή ήταν λύση εντός ευρώ χωρίς λιτότητα. Και νομίζω ότι σε αυτά τα πλαίσια είναι απολύτως λογικό και θα έπρεπε να έχουμε τη στήριξη όλων των πολιτικών δυνάμεων για μια τέτοια λύση. Είναι μια διαπραγμάτευση που για πρώτη φορά νομίζω γίνεται με αυτούς τους όρους και η κοινωνία το αντιλαμβάνεται. Και γι' αυτό στηρίζει και αυτή την κυβέρνηση. Να σας ρωτήσω κάτι. Η κάλπη που είχε χτες ο κύριος Τσίπρας εκεί στο χαρτί που είχε μαζί του, απευθυνόταν μάλλον στο εσωτερικό της χώρας, έτσι, στο αριστερό ρεύμα. Δηλαδή σε αυτούς. Τι εννοείται? Δηλαδή σε αυτούς που λένε, ας πούμε, ότι κοίταξε να δεις, δεν θα υπογράψουμε. Θέλουμε ρήξη. Το έχω πει. Όχι αριστερό ρεύμα. Ότι θέλουμε μια ρήξη. Να τους πει, κοιτάξτε, αν δεν ψηφίσετε, θα πάμε σε εκλογές. Θα σας πω και το έχω πει πολλές φορές. Κανένας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν τοποθετείται στη συγκυρία σύμφωνα με την ιδιαίτερη άποψη που έχει. Όλοι σέβονται και θα σεβαστούν την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων αν βρίσκεται μέσα στα όρια της εντολής που έχουμε λάβει. Η κυβέρνηση δεν κατέβηκε στις εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση την άποψη που είχε ο καθένας από εμάς, αλλά με βάση ένα κοινό πρόγραμμα. Και μετά τις εκλογές η νέα κυβέρνηση έκανε προγραμματικές δηλώσεις. Αν η συμφωνία είναι πράγματι ένας έντιμος συμβιβασμός, τότε δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να εγκριθεί από τα όργανα του κόμματος και να περάσει από τη Βουλή. Αν βρίσκεται εκτός της εντολής, δεν είναι ζήτημα προσωπικής διαφοροποίησης κάποιων. Είναι πρόβλημα για όλους.
Και πρώτα απ' όλα για τον Πρωθυπουργό. Εσείς λέτε, επειδή μιλάτε με τη φωνή της λογικής, έτσι όπως φαίνεται, εσείς λέτε ότι μπορεί η κυβέρνηση να καταλήξει μια συμφωνία και να πάει στο κόμμα και να του πει το κόμμα δεν πρέπει να δεχτεί αυτή τη συμφωνία και πρέπει να κάνουμε ήδη ψήφισμα ή εκλογές. Το κόμμα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την κυβέρνηση. Και σε όλη την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης έχουμε και πριν από λίγες μέρες μια ομόφωνη απόφαση της πολιτικής γραμματείας που στηρίζει τους χειρισμούς της κυβέρνησης σε αυτές τις κρίσιμες ώρες. Όχι, σας λέω για ομόφωνη, τη συμφωνία. Για τη συμφωνία σας απόφαση. Λέω. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να υπάρχει μια συμφωνία και να πει η κυβέρνηση έχω αυτή τη συμφωνία. Και το κόμμα να το πει πήγαινε καλύτερα σε εκλογές ή σε δημοψήφισμα. Αυτή η συμφωνία υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το κόμμα δεν είναι αυτή τη στιγμή κάτι ξένο ως προς την κυβέρνηση. Δίνουμε μια κοινή μάχη. Μια πολύ δύσκολη μάχη. Μια πολύ δύσκολη μάχη. Για να πετύχουμε κάτι που οι προηγούμενες κυβερνήσεις θεωρούσαν ότι ήταν χάσιμο χρόνο. Δεν προσπάθησαν καν να διαπραγματευτούν. Δεν μπήκαν στη διαδικασία. Και σήμερα, τώρα, μην ξεφύγουμε. Και σήμερα μιλάνε για χαμένο χρόνο. Σε αυτή καλά, μάχη, σε αυτό λοιπόν, υπάρχει ένας χρόνος που το δήλωσε και ο κύριος Τσίπρας. Ότι το 70% του προγράμματός μας δεν το προχωρήσαμε αυτό το χρονικό διάστημα των 100 ημερών λόγω των προβλημάτων που υπήρχαν στη διαπραγμάτευση. Άρα έχει χαθεί ένα έδαφος. Έχει χαθεί ένα έδαφος γιατί άξιζε τον κόπο όμως. Αυτό λέω. Θα δούμε άξιζε τέλος. Τον κόπο να θα διαπραγματευτούμε ή όχι. Στο τέλος, θα δούμε και θα το πληρώσουμε. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτός ο χρόνος. Θα ξαναγυρίσουμε. Σήμερα οι συντάξεις θα είχαν ήδη μειωθεί. Σήμερα οι φόροι θα είχαν ήδη αυξηθεί. Κύριε Κορδάκη, βάλτε μια τελεία. Κύριε Γιακουμάτο. Σωστό δεν είναι βέβαια που λέτε. Όχι, σωστό είναι. Για τις συντάξεις, κύριε συντάξεις, δεν είναι σωστό. Και θα σας απαντήσω. Έτσι το να λέτε και να περνάτε μηνύματα τα οποία λαθεμένα, έτσι ο κόσμος κάποια στιγμή λίκο στα πρόβατα, δεν θα σας πιστεύει κανένα. Τι είναι, γιατί. Τι είναι. Να σας εξηγήσω. Όχι, το λίκο στα πρόβατα. Ότι λέμε ψέματα, μείω συντάξεων. Ποιος λέει τα ψέματα. Μείω συντάξεων είπατε. Α, δεν λέει τα ψέματα. Κύριε Γιακουμάνου, εγώ δεν θέλω να διακόψω. Αν γινόταν εκλογές και εφαρμοζόταν το Μέγχαρ, τον Ιούνιο θα άνοιγε το ασφαλιστικό. Να απαντήσω. Να απαντήσετε. Για το ασφαλιστικό είναι 3,5 χρόνια υπουργός και 3,5 χρόνια.